Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε ένα haul, να σας δείξω τι πήρα το τελευταίο 1 με 1,5 μήνα. Είναι αρκετά προϊόντα. Σε γενικές γραμμές να πω ότι είναι κυρίως από Wet n Wild και από Essence αυτά που έχω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για τα περισσότερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί τα έχω δοκιμάσει τα περισσότερα και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Θα τα δούμε φυσικά μαζί ένα-ένα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη μπορώ για να μην βγει τεράστιο το βίντεο. Αλλά παράλληλα θα σας λέω και κάποια λίγα πραγματάκια για το κάθε αντικείμενο. Γιατί δεν θέλω να σας πω, α, πήρα αυτό και πάμε παρακάτω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να δείτε μαζί μου τι αγόρασα το τελευταίο 1 με 1,5 μήνα. Θα ξεκινήσω με περιποίηση και θα σας δείξω ένα νεράκι μισελέρ που πήρα και είναι το συγκεκριμένο από την Dermin. Η τιμή του στο σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 5,5 ευρώ, αλλά έχει έκπτωση οπότε το πήρα γύρω στα 3. Και είπα γιατί όχι να το δοκιμάσω. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που αγοράζω μισελέρ νεράκι, οπότε δεν έχω να συγκρίνω με άλλα τέτοιου είδους προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρονοδιάστημα που το χρησιμοποιώ, νιώθω την επιδερμίδα μου να είναι αρκετά αναζωογονημένη και δίνει αυτή τη φρεσκάδα τη στιγμή που θέλει και έχει ανάγκη το πρόσωπό σου. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι ένα καλό προϊόν. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, άμα ξέρετε το συγκεκριμένο ή άμα έχετε να μου προτείνετε κάποιο άλλο νεράκι. Προς το παρόν όμως έχω αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Στη συνέχεια θα σας μιλήσω για ένα face mist που το πήρα από τα H&M και είναι το συγκεκριμένο. Είναι το hydrating spray, το συγκεκριμένο, το οποίο έχει μέσα aloe vera και ροδόνερο. Το οποίο, παιδιά, πραγματικά εγώ το χρησιμοποιώ και για να σετάρω το πρόσωπό μου στο τέλος του μακιγιάζ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό. Δηλαδή το βάζεις στο πρόσωπό σου και κατευθείαν νιώθεις αυτή τη φρεσκάδα και την ενυδάτωση. Η τιμή του ήταν στα 5 ευρώ, είναι 50% ml προϊόντος, μυρίζει καταπληκτικά και η αλήθεια είναι τώρα το καλοκαίρι που θέλουμε λίγο έτσι μια δροσιά, δεν θέλουμε να βάλουμε σε και το νερό για να μην χαλάσει και το μακιγιάζ μας, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Το επόμενο προϊόν που θα σας δείξω έχει ταράξει τον κόσμο μου, το έχω περίπου 3 εβδομάδες και είναι το Latte Monoi, είναι το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι σε γυάλινη συσκευασία διότι όλα αυτά που είναι σε πλαστικές συσκευασίες μπορούν να απορροφήσουν τα χημικά λόγω της θερμοκρασίας τώρα το καλοκαίρι και μπορεί να λιώσουν το λάδι του. Συγκεκριμένο όμως είναι σε γυάλινο. Η τιμή του ήταν στα 12 ευρώ, δεν είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Παίρνεις βέβαια 100 ml προϊόντος, είναι πραγματικά πάρα πολύ γιατί δεν θέλει πάρα πολύ να βάλεις για να λειτουργήσει. Λοιπόν, παράγεται στην Πολυνησία το συγκεκριμένο, είναι η μυστική συνταγή των γυναικών εκεί πέρα, το χρησιμοποιούν στα μαλλιά και στο σώμα. Το διάλεξα σε μυρωδιά καρύδας. Παιδιά, τι να σας πω, μυρίζει καταπληκτικά, αλλά δεν είναι ότι μυρίζει εκείνη τη στιγμή και μεταφεύγει. Το μαλλί μου μυρίζει καρύδα από το πρωί ως το βράδυ μέχρι την επόμενη φορά που θα τα λούσω. Δεν βαραίνει καθόλου τα μαλλιά και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενυδατικό. Νιώθω ότι τα μαλλιά μου έχουν γίνει άλλα. Και μόνο αυτές τις 3 εβδομάδες που το χρησιμοποιώ. Το χρησιμοποιώ με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά σκέφτηκα να σας κάνω ένα ειδικό αφιέρωμα στο συγκεκριμένο, το οποίο σκέφτομαι να το κάνω τον επόμενο μήνα, ώστε να σας πάρω ένα και να σας το κάνω giveaway. Οπότε ναι, θα το αφήσουμε σε stand-by. Αυτό προς το παρόν έχω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό το προϊόν. Είναι ό,τι καλύτερο. Και δεν είναι μόνο για τα μαλλιά, παιδιά. Είναι καταπληκτικό προϊόν. Αλλά θα τα δούμε αυτά στο βίντεο, το ειδικό που θα κάνω για το συγκεκριμένο προϊόν. Θα ξεπετάξω στα γρήγορα τα Wet n Wild Photo Focus τα οποία αγόρασα πρόσφατα και σας έχω κάνει ένα ειδικό αφιέρωμα για το συγκεκριμένο foundation, οπότε δεν θα πω πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο. Μπορείτε να πάτε να δείτε το βιντεάκι το σχετικό με το Wet n Wild Photo Focus για να δείτε τις πρώτες μου εντυπώσεις και τι ακριβώς κάνει το συγκεκριμένο foundation. Είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν, δεν έχω να προσάψω τίποτα αρνητικό στο συγκεκριμένο και η τιμή του είναι στα 7 ευρώ. Θα περάσω στην παλέτα contouring από Wet n Wild, η Mega Glow, είναι η συγκεκριμένη. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο τέλεια είναι. Έχει δύο αποχρώσεις, εγώ πήρα την πιο ανοιχτή. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο bronzer. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία απόδοση έχει, δηλαδή κοιτάξτε. Το κόψιμο που έχω κάνει σήμερα στο πρόσωπό μου είναι από αυτήν εδώ πέρα, τη μαγική την παλέτα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με το συγκεκριμένο προϊόν, θα την ξαναγοράσω 100%, δεν θέλω να τελειώσει, αλλά από ό,τι βλέπετε είναι και σε μια τεράστια συσκευασία. Λοιπόν, στη συνέχεια πήρα ένα loose pigment, είναι το συγκεκριμένο και είναι αυτό που έχω βάλει στη μέση του βλεφάρου μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιο setting spray για να του δώσω πιο ένταση, είναι από την...
είναι από το κουτάκι στο πινέλο και κατευθείαν στο μάτι μου. Δεν έχω, δεν το έχω ενισχύσει με κάτι, είναι απίστευτο. Έχει μια πολύ ωραία σαμπανιζέ απόχρωση. Γυαλίζει πάρα πολύ ωραία, χωρίς να αφήνει αυτό το glitter. Είναι πιο πολύ σαν το βρεγμένο αποτέλεσμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Η τιμή του νομίζω ήταν γύρω στα 3,5-4 ευρώ, δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Τέλος θα περάσω σε δύο eyeliner τα οποία τα πήρα επίσης από τη Wet n Wild. Το πρώτο είναι το Mega Liner Liquid Eyeliner, το οποίο είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μπλε. Είναι αυτό εδώ πέρα. Έχω ανεβάσει πρόσφατα στο Instagram μια φωτογραφία με το συγκεκριμένο eyeliner και πώς το έχω τοποθετήσει στο μάτι μου. Να θέλετε να πάτε να δείτε, και άμα σας ενδιαφέρει μπορούμε να το κάνουμε και tutorial στο κανάλι. Έχει αρκετά λεπτές ίνες, μπορώ να το προσάψω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ λεπτές οι ίνες του και δεν είναι πολύ εύκολο να κάνεις το eyeliner σωστά. Δηλαδή εγώ λίγο ζορίστηκα, τα κατάφερα μένα, αλλά δεν είναι και από τα πιο χρηστικά προϊόντα που έχω αγοράσει. Παρ' όλα αυτά μόνο και μόνο για το χρώμα, άμα θέλεις να κάνεις κάτι ιδιαίτερο και να φύγεις λίγο από την comfort zone σου, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Και τέλος πήρα ένα απλό eyeliner πάλι από την Wet n Wild, είναι το μαύρο, το οποίο είναι σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή. Είναι αδιάβροχο, είναι σαν πινέλο και δεν έχει τόσο τρίχες όπως έχει το άλλο και πιστεύω ότι θα μου είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή. Και κάνει και έτσι για να ανανεώνεται, έχει μέσα μια μπιλίτσα για να ανανεώνεται. Πού πήγε η μπιλίτσα? Να ανανεώνεται το προϊόν μέσα, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί πολλά eyeliner στη διάρκεια του χρόνου αρχίζουν και ξεραίνονται. Αρχικά να σας πω ότι είχα πάρα πολύ καιρό να πάω σε stand της Essence και είδα κάτι προϊόντα τα οποία δεν τα είχα ξαναδεί και θέλω να μου πείτε άμα είναι καινούργια ή αν απλά εγώ τα είχα παραλείψει, και πήρα αυτά εδώ πέρα τα 4 τα προϊόντα τα οποία είναι 3 primer και 1 loose powder. Είχε 3 primer τα οποία είναι τα συγκεκριμένα, κάθε ένα κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι το κλασικό, το beige, έχει το πράσινο και έχει και το ροζ. Το ροζάκι το χρησιμοποιείτε για να φωτίσετε την επιδερμίδα σας. Το πράσινο είναι για να ξεδοτερώσετε τις κοκκινίλες και το beige είναι αυτό το οποίο το χρησιμοποιείτε σε όλο το πρόσωπο για να μπορέσετε να καθίσετε το foundation μετά πολύ καλύτερα. Έχω να πω ότι τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ λίγο καιρό, δηλαδή ούτε μια εβδομάδα, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί είναι πάρα πολύ ενυδατικά. Έχουν μια πάρα πολύ ωραία ελαφριά ενυδατική σύσταση. Το primer που έχω χρησιμοποιήσει σήμερα είναι συνδυασμός του ροζ και του πράσινου και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί νιώθω ότι φαίνομαι είμαι πάρα πολύ ενυδατωμένη και δεν έχω σπάσει σε κανένα σημείο. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα προϊόντα, τουλάχιστον προς τα παρόν. Και συνδυαστικά πήρα και αυτή την loose powder, η οποία είναι μέσα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία λιλά απόχρωση. Η τιμή της ήταν στα 4 ευρώ και 20 λεπτά. Είναι η πρώτη loose powder από τις λίγες που έχω φυσικά, η οποία δεν μου κάνει καθόλου breakouts κάτω από το μάτι. Λοιπόν, απλά για τη συγκεκριμένη δεν ξέρω κατά πόσο θα δουλέψει σε πρωί, σε πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να σας κάνει το αποτέλεσμα του flashback. Εμένα προς το παρόν με βολεύει πάρα πολύ γιατί είμαι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη. Την προτείνω ανεπιφύλακτα. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα της. Είναι πολύ ελαφριά, δεν μπαίνει μέσα στις γραμμές και σίγουρα θα την ξαναγοράσω. Θα συνεχίσω με τύπου correctors και θα σας δείξω δύο προϊόντα που πήρα, τα οποία είναι Color Correcting Liquid Concealer. Είναι αυτά εδώ πέρα τα δύο. Το ένα είναι κίτρινο και το άλλο είναι ροζ. Το κίτρινο είναι για να μειώσετε τους μαύρους κύκλους και το ροζ είναι για να φωτίσετε την περιοχή κάτω από τα μάτια, ώστε να καθίσει το κονσίλερ καλύτερα. Τα συγκεκριμένα είναι διορθωτικά, έχουν μια πάρα πολύ ωραία ενυδατική σύσταση, δεν είναι πάρα πολύ έντονα, δεν είναι τόσο κρεμώδη όσο είναι νερούλα. Τι γίνεται τώρα με τα συγκεκριμένα? Επίσης τα χρησιμοποιώ τελευταία κάτω από τα μάτια και έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο που κάθεται μετά από πάνω το κονσίλερ. Μπορώ να πω ότι τα συγκεκριμένα δεν έχουν πολύ καλή κάλυψη, αλλά δεν είναι καλυπτικά, είναι διορθωτικά. Οπότε μην περιμένετε να τα πάρετε και να έχετε κάλυψη μόνο από αυτά. Το επόμενο προϊόν που πήρα είναι το Camouflage Full Coverage Concealer. Είναι το συγκεκριμένο, το οποίο, παιδιά, από όσα concealer έχω πάρει από την εταιρεία Essence, είναι το καλύτερο. Είναι όντως πάρα πολύ καλυπτικό. Το συγκεκριμένο το χρησιμοποιώ αφού έχω συμπληρώσει από κάτω τον κορέκτορα τον ροζ και απλώνει από πάνω σαν όνειρο, δεν κάνει καθόλου γραμμές. Όση ώρα και να περάσει, δεν ξέρω αν είναι ο συνδυασμός των δύο ή είναι το συγκεκριμένο από μόνο του, αλλά πραγματικά, παιδιά, είναι το καλύτερο concealer που έχω δοκιμάσει από την εταιρεία Essence. Στη συνέχεια πήρα τρία matte lipsticks, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα. Το ένα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σκουρόχρωμο μπορντοκόκκινο, το άλλο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο baby pink
Και το άλλο είναι ένα κόκκινάκι, το οποίο είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο. Είναι matte σαν αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι matte σαν υφή. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα δουλέψεις πάνω στα χείλη, γιατί δεν ξεραίνεται και δεν ξεραίνεται ποτέ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σου κρατάει ενυδατωμένα τα χείλη, αλλά έχει το αποτέλεσμα matte. Το αρνητικό από την άλλη είναι ότι δεν είναι καθόλου σταθερά. Δηλαδή, άμα φάσει, άμα πιήσει, άμα περάσει περισσότερη ώρα, πρέπει να τα ανανεώσεις ή εντελώς θα φύγουν εντελώς. Επίσης, να σας πω ότι το συγκεκριμένο, το οποίο είναι και το πιο ανοιχτό, δεν έχει καλή απόδοση παρόλα αυτά. Θα περάσω στη συνέχεια σε δύο βαζάκια που πήρα. Το πρώτο που πήρα είναι το The Cushion Eyeliner από Essence, είναι το συγκεκριμένο, το οποίο έχει μέσα ένα σφουγγαράκι και όταν το πιέζεις βγάζει χρώμα. Βούτας το πινελάκι της ακριβίας σου και σχηματίζεις το eyeliner. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, πείτε μου άμα θέλετε κάτω και αν το έχετε τις εντυπώσεις σας. Και τέλος πήρα το Eyebrow Gel Color and Shape από την Essence επίσης, το οποίο παιδιά το προτείνω ανεπιφύλακτα σε κορίτσια τα οποία έχουν τρίχες στα φρύδια τους και δεν είναι σαν τα δικά μου, γιατί εγώ δεν έχω τρίχες, έχω μια γραμμή και άστα να πάνε. Λοιπόν, το δουλεύω τις τελευταίες μέρες, δεν έχει απόδοση χρωματική καλή, καλλυπτική, ούτως ώστε να σχηματίσεις φρύδια από το μηδέν, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο για να γεμίζεις τα κενά σου. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο προϊόν, άμα έχετε φρύδια σαν τα δικά μου τα οποία είναι ανύπαρκτα, δεν σας το προτείνω. Στη συνέχεια πήρα από Essence πάλι το Strobing Highlighter, είναι το συγκεκριμένο. Δεν είναι highlighter, δηλαδή δεν είναι αυτό που θα βάλεις και θα σε φωτίσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο για να πάρεις ένα μεγάλο πινέλο και να κάνεις όλο στο πρόσωπο, γιατί σου δίνει μια φυσική γυαλάδα. Είναι αυτό που χρησιμοποιώ σήμερα στην επιδερμίδα μου. Από ό,τι βλέπετε υπάρχουν λαμπερά σημεία πάνω στο πρόσωπο, ασχέτως δηλαδή με το highlighter που έχω βάλει. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ελαφριά, δεν κάθεται βαριά στο πρόσωπο. Μου άρεσε πάρα πολύ που αφήνει έτσι μια πάρα πολύ ωραία φυσική γυαλάδα στο πρόσωπο. Τέλος πήρα δύο μάσκαρα από Essence, είναι οι συγκεκριμένες. Η Pastel Rose είναι αυτή που χρησιμοποιώ σήμερα στις βλεφαρίδες μου και είναι πάρα πολύ ωραία. Το βουρτσάκι της δεν είναι από αυτά που έχω συνηθίσει που παίρνω εγώ τα πλαστικά και με βολεύουνε. Έχει μια τέτοια καμπύλη και μετά είναι πιο στρογγυλεμένο στη διάρκεια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά μου κάνει τις βλεφαρίδες πάρα πολύ όμορφες. Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν βγαίνει με τίποτα. Αισθάνομαι ότι έχει το αποτέλεσμα μια αδιάβροχης μάσκαρα, με τον τρόπο δηλαδή τουλάχιστον που βγαίνει. Παρ' όλα αυτά, άμα εξαιρέσω αυτό το κομμάτι που λίγο με ζορίζει στο ντεμακιγιάζ, είναι μια πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Και πήρα και αυτήν εδώ πέρα, η οποία είναι η Lash Extension μάσκαρα, η Mauve, η οποία έχει ένα έτσι λίγο πιο απλό βουρτσάκι. Είναι ακόμα υποδοκιμή, την έχω δοκιμάσει μια φορά και εντάξει, ήταν ούτε κρύο ούτε ζέστη, αλλά δεν μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη με μια εφαρμογή. Αυτά. Περνάω σε δύο νέες αποχρώσεις που πήρα από την Golden Rose. Είναι το νούμερο 4 και το νούμερο 1. Το 1 είναι αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροδακινί matte με μπέζ υποτόνους μέσα. Και το άλλο που πήρα είναι το συγκεκριμένο, είναι το νούμερο 4, το οποίο σαν απόδοση είναι καταπληκτικό. Είναι κοραλομόβ. Κοραλοφούξ, κάπως έτσι. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι μια πάρα πολύ ωραία κοραλομόβα απόχρωση, μου αρέσει πάρα πολύ. Και τέλος πήρα ένα προϊόν για να ξεβάφω τα πινέλα μου, είναι το συγκεκριμένο, είναι από την εταιρεία Pro Care και έχει, είναι από καουτσούκ, βάζεις μέσα τα δύο δάχτυλά σου και παίρνεις ας πούμε το πινέλο και αρχίζεις και τρίβεις για να μπορέσει να φύγει το προϊόν. Και το καλό είναι ότι έχει γραμμές για τα μεγάλα πινέλα και έχει σαν κουκίδες εδώ πάνω για τα πιο λεπτά πινέλα, δηλαδή αυτά που χρησιμοποιούμε στα μάτια. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, καθαρίζω τα πινέλα μου στο πι και φι. Η αλήθεια είναι ότι ξεμπερδεύω με τα πινέλα μου πολύ πιο γρήγορα. Αυτά ήταν στο σύνολο λοιπόν τα προϊόντα που αγόρασα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις, εάν έχετε κάτι από αυτά που σας έδειξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσες και όσες από εσάς ήσασταν μαζί μου ως το τέλος. Και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να είστε πάντα πολύ 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 καλά. Φιλάκια!